Η μοναδική εκπομπή του YouTube που έχει αέρα TikTok επιστρέφει και αυτήν την εβδομάδα με ακόμη έναν επεισόδιο που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας μια TikToker που είναι και μανούλα. Είναι η Δεσπίνα Δημητρίου. Δεσπίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Στυλιάνα μου. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι για αρχή πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το TikTok, ποια ήταν η αφορμή? Λοιπόν, η αφορμή ήταν η κόρη μου που με παρότρινε βασικά να χορεύουμε μαζί στην καραντίνα που είχαμε πολύ χρόνο ελεύθερο. Και έτσι αρχίσα εγώ βασικά έκανα account, το πρώτο μου account στο TikTok, δεν είχα ιδέα τι ήταν το TikTok πριν. Έκανα λογαριασμό, ανεβάσαμε βιντεάκια, δεν είχα ιδέα ότι μας βλέπει τόσος κόσμος. Και σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος και ακολουθούσε μας, θέλαμε και εμείς να κάνουμε και όλα βίντεο. Ύστερα απολύναν οι followers μας, αρχίσαμε τα lives. Άρα ήταν κάπως οι περιπτώσεις που ήμασταν κλεισμένοι και τα μωρά ανακαλύψαν το TikTok απλά λόγω ηλικίας, έπρεπε να έχει κάποιος που τους γονιούν. Ναι, βασικά η κόρη μου, εντάξει, έβλεπε βιντεάκια που πριν, που το τηλέφωνο, ναι, που το τηλέφωνο του παπά της. Ναι, και χόρευκε, έκαμε διάφορους χορούς. Και μετά που κάτσαμε, έτσι είχαμε πολύ χρόνο μες στην καραντίνα. Έβαλε με και εμένα μες στο χορό, ναι. Εντάξει, αρέσκει μου και εμένα ο χορός. Έτσι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η σχέση σου με το χορό, γιατί στα περισσότερα βίντεο, ειδικά με την κόρη σου, χορεύεται. Ναι, αρχικά ήταν μόνο ο χορός και μετά εξελίχθηκε σε πιο χιουμοριστικά, ύστερα μπήκε και μαγειρική. Απλά αρέσκει μου ο χορός. Okay. Δηλαδή, έκανα πολλά χρόνια που ήμουν μικρή χορών, αλλά τίποτε επαγγελματικό. Απλά αρέσκει μου να χορεύω. Η κόρη σου τώρα που κάνετε τα βιντεάκια, σκέφτεται π.χ. να ακολουθήσει? Η κόρη μου πάει χορών, έχει χρόνια, αρέσκει της πάρα πολλά. Θέλω να μας πεις λίγο πώς περνάτε την ώρα που τραβάτε τα βιντεάκια σας έτσι στα backstage που εμείς δεν τα βλέπουμε. Μαλώνουμε λίγο, βρίσκουμε τα. Βασικά είναι δύσκολο να συγχρονιστούμε στους χορούς. Δηλαδή, όχι τόσο δύσκολο να τους μάθουμε, όσο δύσκολο είναι να συγχρονιστούμε μαζί, ας πούμε, στους χορούς. Εντάξει, παίρνουμε καλά. Γελούμε, μαλώνουμε λίγο, διάφορα. Νομίζω φαίνεται ότι περνάτε ωραία, ότι το διασκεδάζετε. Ναι, εννοείται. Θα έλεγες ότι έχετε την κλασική σχέση που έχει η μαμά με κόρη, ή έχετε ένα ξεχωριστό δέσιμο, ειδικά και τώρα μετά το TikTok? Εννοείται, εντάξει. Νομίζω είμαι πολλά κλασική μαμά. Είμαι λίγο έτσι πιο φαν μαμά. Ναι, έχω πολλά καλές σχέσεις με μωρά μου, είμαι έτσι. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Γι' αυτό και εμείς, επειδή σε είδαμε που ασχολείσαι και με τη μαγειρική στο TikTok, σου έχουμε εδώ το χειροκίνητο μίξερ από τον Κώσταντο Σάρι που μπορείς να φτιάχνεις διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι το μόνο που λήφκεται. Τέλεια, άρα ευκαιρία να το αποκτήσεις. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, θέλω να χαλαρώσουμε λίγο, να παίξουμε το παιχνίδι μας που είναι το Ατεολάν. Okay. Το έχεις ξαναπαίξει? Όχι. Τέλεια, πρώτη λοιπόν φορά. Θέλω να σου πω ότι έχουμε το 18+, έχουμε όμως και το version που είναι πιο normal λεξούλες, δεν έχουμε τόσο ακατάλληλες λεξούλες. Μην είναι ακατάλληλες, γιατί να το δουν και τα μωρά. Ό,τι θέλεις. Το normal. Το normal, ok. Θα βάλουμε εδώ και το χρόνο μας. Mm-hmm. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ναι. Ωραία. Όταν κάποιος έχει έτσι πολλά κιλά πάνω του, λέμε ότι εντέγια... Μίντσις. Όχι, λίγο πιο... Αδύνατος. Όχι. Στεκά. Όχι. Να πάμε σε άλλη. Να πάμε σε άλλη γιατί... Α, όταν καούμε, εδώ στο χέρι μας, ας πούμε, μετά να βγει κάτι έτσι στρογγυλό... Φουσκάλα. Στα κυπριακά. Παμπούλα. Μπράβο. Το χειμώνα έξω το πολύ το ο καιρός πως είναι, λέμε να Παναγιά μου είναι σόνι, ναι, κρυάδα, όχι, παγωνιά, ψόφος, τέγια κυπριακό, να Παναγιά μου εντέγια, μπορούμε σακρί, να... όχι, μπορούμε να το πούμε να μας βάλουμε κάτι στο φαγητό του άλλου και θέλουμε να του κάνουμε κακό, τι είναι να του βάλουμε? Όταν θέλουμε να γίνει κάτι έτσι πάρα πολλά, λαλούμε να τσεγινεί τον το πράγμα. Περκύμω. Μπράβο. Okay. Έλειψε ο χρόνος μας. Okay. Λοιπόν, νομίζω επίσης τα καλά. Θέλω τώρα όμως
να μας απαντήσεις και δύο ερωτησούλες έτσι πιο χαλαρές, πιο διασκεδαστικές, αφού είμαστε σε τον τομού και μετά το παιχνίδι. Λοιπόν, πες ότι αύριο ξυπνάς ναι. και είσαι κάπου μόνη σου, χωρίς μωρά, χωρίς τίποτε. Ποιον πιστεύεις να ήταν τούτο το μέρος? Νέα Νιόρκη. Οκ. Είπαμε να σε απομακρύνουμε λίγο από τον κόσμο, ξέρω εγώ ποιος είναι στο κέντρο του κόσμου. Αρισκεί πολλά. Ωραία, Νέα Νιόρκη άρα. Ναι. Τώρα θέλω να μας απαντήσεις την ερώτηση που βάλες στα social media σου να την μαντέψει ο κόσμος, να δούμε αν ήβρεν τη σωστή απάντηση. Αν πήγε στη Νέα Νιόρκη, επήγαινε όχι σαν άνθρωπο, αλλά ήσουν ένα ζώο, μεταμορφώνε σου σε ζώο. Τι ζώο θα ήσου? Στη Νέα Νιόρκη. Γενικά. Γενικά, όχι στη Νέα Νιόρκη. Γενικά, σφίγγω. Θα ήθελα να ήμουν κάτι στον ωκεανό. Όπω. Δελφίνι. Οκ, άρα κρατούμε το δελφίνι. Ναι. Τέλεια, να δούμε. Μετά το επεισόδιο, άρα αν βρήκε και ο κόσμος την απάντηση τη σωστή, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω περάσαμε ωραία. Να σας θυμίσω επίσης να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας, ένα like εννοείται στο βίντεο μας αν σας άρεσε αυτό που είδατε και να ενεργοποιήσετε και το notification bell για να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε βγαίνει νέο επεισόδιο, να το βλέπετε πρώτοι. Αυτά είχαμε για σήμερα. Δεσπίνα μου, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Εγώ ευχαριστώ, Στυλιανά μου. Να περνάτε όμορφα μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψουμε. Γεια σας!